Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100. Η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, έχει πολλά στοιχεία για μια εκπομπή γεωπολιτικού περιεχομένου όπως είναι αυτή η δική μας. Από τις εξελίξεις στην Ουκρανία μέχρι την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη και τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, την ετοιμότητά μας ως χώρας, ως κράτους, να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση στην περιοχή. Διάφορα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τα νησιά και τις προθέσεις της κυβέρνησης, όλα αυτά συγκροτούν ένα πλαίσιο ενδιαφέρον για ενημέρωση του κοινού, των τηλεθεατών μας, από έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει σε βάθος. Και αυτός είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζίας Γιάς. Στρατηγέ, καλημέρα. Αρχηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε και είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαββίδη, σε εσάς, τηλεθεατές σας. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Μακεδονία. Είναι τιμή μου και δική μου που βρίσκομαι στο κανάλι σας σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι θα έχουμε μια κλιμάκωση και ενδεχομένως εμπλοκή και του ΝΑΤΟ, ή αυτό το αποκλείεται με την πείρα που έχετε? Και για να ομαδοποιήσω λίγο τις ερωτήσεις και να έχετε χρόνο μετά αναλυτικά να απαντήσετε, η ρωσική επιχείρηση πιστεύετε ότι πάει καλά ή συναντά δυσκολίες? Σας έχω δει στις φωτογραφίες με μαύρο μπερέ, άρα έχετε σχέση και με τα τεθωρακισμένα. Και πολλοί εστιάζουν στην αδυναμία των τεθωρακισμένων να προχωρήσουν και στο επικοινωνιακό πεδίο. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου σαν και εσάς που έχει διαχειριστεί ανάλογες υποθέσεις σε υψηλό επίπεδο. Κύριε Σαββίδη, ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι. Ο πόλεμος είναι σοβαρό πράγμα. Και ακούω πολλά και διάφορα. Όμως πρέπει να δούμε σε πραγματική βάση το χρόνο και τον τόπο που διεξάγονται αυτές οι επιχειρήσεις. Η κίνηση των δυνάμεων είναι πολύ δύσκολη σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που πλέον δεν είναι στα παιδινά εδάφη της Ουκρανίας, στις παιδιάδες της Ουκρανίας, παρά έχει πάει στις πόλεις πλέον, οπότε πάμε σε επιχειρήσεις κατοικημένων τόπων. Οπότε τα τεθωρακισμένα είναι δύσκολα να επιβιώσουν σε τέτοιες επιχειρησιακές καταστάσεις. Τώρα, να σας εξηγήσω για την περίφημη φάλαγγα των 65 χιλιόμετρων. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι πράγματι ένιωθαν άνετα, ένιωθαν ασφάλεια, φαίνεται, από αεροπορία, από πυροβολικό. Γι' αυτό έκριναν σκόπιμο οι επικεφαλείς τους να μην βγουν, διότι λογικά έπρεπε να έχουν διασπαρεί εκτός των δρομολογίων. Αυτοί παρέμειναν επί των δρομολογίων επί μια εβδομάδα περίπου και μετά προωθήθηκαν προς τον Κίεβο. Αυτό οφείλεται στο ότι ένιωθαν ασφάλεια. Βέβαια, λάθη θα γίνονται παντού και πάντοτε, και στις ασκήσεις ακόμα γίνονται λάθη. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε την πίεση του πολέμου, την πίεση του θανάτου από πάνω μας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να απλοποιούμε τόσο πολύ τα πράγματα και να λέμε λάθος εκεί, λάθος εκεί, να βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία πολλές φορές δεν μας τα δίνουν και δεν κάνουμε ένα φιλτράρισμα αυτών των πληροφοριών. Εδώ θα ήθελα, κύριε Σαββίδη, να σταθώ λίγο. Και πρέπει να τονίσουμε ότι η εισβολή στη Ρωσία, βέβαια, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι είναι κατάφορη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και καλώς το καταδικάζει όλη η ανθρωπότητα και η χώρα μας, καλώς έπραξε. Όμως θα πρέπει να υπενθυμίζουμε εμείς οι Έλληνες προς κάθε κατεύθυνση ότι την ίδια ευαισθησία πρέπει να δείξουμε και για την Κύπρο. Διότι και εκεί έχουμε εισβολή και εκεί έχουμε κατοχή επί 48 χρόνια. Τώρα να πάμε λίγο στον επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο θέατρο των επιχειρήσεων, και γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα ασφαλή. Ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχουν ελάχιστες γενικές πληροφορίες και πληροφορίες μάχης, και γι' αυτό είναι δύσκολο και αδύνατο, εγώ μπορώ να πω,
να κάνουμε ορθολογικές εκτιμήσεις της τακτικής καταστάσεως. Ουδείς μπορείς να εξάγει ασφαλή επιχειρησιακά συμπεράσματα λόγω της έντονης διεξαγωγής ταυτόχρονα του πληροφοριακού, των πληροφοριακών επιχειρήσεων, λόγω του πολέμου της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, εδώ πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, και λόγω των ψυχολογικών επιχειρήσεων που διεξάγονται και από τους δύο αντιπάλους και είναι στα πλαίσια του πολέμου. Οι Ρώσοι έχουν χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν έχουν επικοινωνιακή εκστρατεία για να προβάλλουν τα δίθεν δίκαια τους. Βέβαια, είναι η επιτιθέμενη δύναμη και νομίζω ότι δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν την εισβολή τους. Οι Ουκρανοί έχουν μια εξαίρετη επικοινωνιακή εκστρατεία με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρό τους και την επικεντρώνουν κυρίως στους πρόσφυγες, στους αμάχους, στα κατεστραμμένα μέσα του εχθρού, στις απώλειες των Ρώσων, στην καταστροφή υποδομών και όχι σε στρατιωτικούς στόχους ή σε επιχειρησιακά θέματα, διότι εκεί είναι δεδομένο ότι στερούν. Αυτή η επικοινωνία των Ουκρανών έχει μεγάλη απήχηση στο δυτικό κόσμο, από τον οποίο βέβαια και βοηθούνται. Ο χρόνος, να το έχετε υπόψη σας, ότι είναι κατά του επιτιθέμενου. Όσο αργούν οι Ρώσοι να καταλάβουν τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχουν θέσει, τόσο θα είναι εις βάρος τους. Και πολιτικά και στρατιωτικά. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις θα κλιμακωθούν με παρέμβαση και του ΝΑΤΟ εάν οι επιχειρήσεις βγουν έξω από το όριο της Ουκρανίας τυχαία ή με κάποια πρόκληση? Πιστεύετε επίσης ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι επίσημα δηλωμένο, ειδικές δυνάμεις δυτικών χωρών στην Ουκρανία? Υπάρχουν δηλαδή και οπλικά συστήματα με τα οποία δεν ήταν εξοικειωμένοι οι Ουκρανοί. Έχουν προμηθευτεί από τις ΗΠΑ. Πόσο εύκολο είναι στον χρόνο αυτό που μεσολάβησε να εξοικειωθούν με αυτά τα συστήματα οι Ουκρανικές δυνάμεις και να τα χειριστούν? Νομίζω, κύριε Σαββίδη, ότι έχουν εξοικειωθεί ήδη. Νομίζω ότι είναι από το 2014, μετά τη συμφωνία του Μίνσκ 1 και 2, νομίζω ότι είχε αρχίσει ήδη ο εξοπλισμός της Ουκρανίας, τουλάχιστον σε οπλικά συστήματα ατομικού, όπως ατομικά αντερματικά, μεγάλους βεληνικούς, όπως και αντιεροπορικά συστήματα, Stinger κλπ. Τώρα δεν περίμενε η Δύση ότι θα είχε τόση ένταση και τόση διάρκεια η κρίση. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να στείλουν επιπλέον βοήθεια. Άρα ήταν εξοικειωμένοι οι Ουκρανοί στη χρήση των οπλικών συστημάτων. Με το ΝΑΤΟ πιστεύετε ότι θα κλιμακωθεί? Δεν νομίζω. Όχι. Για το ΝΑΤΟ και μία ερώτηση νομίζω είναι καλύτερα να την προχωράμε. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ το ίδιο δήλωσε σήμερα. Είδα τον ίδιο τον Στόλμπεργκ να λέει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επέμβει στην κρίση, διότι θα έχουμε επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία με την επέμβαση του ΝΑΤΟ. Οι χώρες, οι Βαλτικές, ήδη έχουν μπει στο ΝΑΤΟ, κύριε Σαββίδη, οπότε δεν νομίζω ότι αυτή την εποχή το ΝΑΤΟ θα επιχειρήσει να επέμβει είτε με δυνάμεις, είτε άμεσα, είτε έμεσα. Είτε με δυνάμεις, είτε στέλνοντας αντιπροσώπους. Βέβαια, την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν πολεμούν άμεσα, δηλαδή οι ίδιες, αλλά πολεμούν δια αντιπροσώπου. Δηλαδή, βλέπουμε στη Συρία να πολεμά οι Αμερικάνοι να έχουν τους Κούρδους. Βλέπουμε μέχρι και οι Τούρκοι να έχουν τον ISIS να πολεμάνε. Βλέπουμε οι Ρώσοι να έχουν στη Λιβύη μισθοφόρους. Βλέπουμε τους Τσετσένους να είναι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν η ανάμειξη είναι δεδομένη των δυτικών δυνάμεων. Δεν νομίζω όμως ότι επίσημα το ΝΑΤΟ θα επιχειρήσει αυτή τη στιγμή να επέμβει στην Ουκρανία, διότι τότε θα πάμε σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Κίνδυνο χρήσης τακτικών πυρηνικών βλέπετε? Όχι,
δεν νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο του παραλογισμού, κύριε Σαββίδη. Νομίζω ότι η επίκληση των πυρηνικών όπλων είναι περισσότερο για αποτροπή, περισσότερο για εκφοβισμό, παρά για αλληλοεκβιασμό, παρά για χρήση. Αυτά νομίζω ότι ξέρουν τα καταστροφικά αποτελέσματα, αμφότεροι οι αντίπαλοι, και οι δυτικοί και οι ανατολικοί, διότι πλέον εκεί έχουμε πάει, εχωριστεί πλέον ο κόσμος πάλι σε ανατολικούς και δυτικούς. Άρα λοιπόν δεν εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε χρήση πυρηνικών όπλων. Και για αυτό το θέμα μια τελευταία ερώτηση και μετά περνάμε στα δικά μας. Έχετε κάποια εικόνα στο νου σας του τι επιδιώκει από άποψη μεγάλης εικόνας η Ρωσία? Τι θέλει στρατιωτικά να πετύχει η Ρωσία στην Ουκρανία? Και Σαββίδη, ακούμε όλες αυτές τις μέρες, θα σου πω, για κεραυνοβόλο πόλεμο, για τανάλιες κλπ. Στην Ουκρανία είχαμε την εφαρμογή της κλασικής ρωσικής μορφής πολέμου, της βαθιάς εισχώρησης, της βαθιάς μάχης, που προβλέπεται στο δόγμα των Σοβιετικών από το 1920 να αναπατώμε μέχρι και σήμερα με διάφορες παραλλαγές. Έχουμε μια ισχυρή πίεση περιμετρικά σε όλο το μέτωπο και ταυτόχρονα ταχυκίνητες μονάδες που δρούν βαθιά στο εσωτερικό του θέατρου επιχειρήσεων. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Τι βλέπουμε? Οι Ρώσοι πιέζουν από βορρά, από ανατολάς, από νότο και τελευταία, αν έχετε δει, και από δυσμάς. Και ταυτόχρονα διεξάγουν επιχειρήσεις στο βάθος που είναι το Κίεβο, που αποτελεί το κέντρο βάρους της όλης επιχείρησης, της επιχείρησης των Ρώσων στην Ουκρανία. Όλες οι κύριες κατευθύνσεις συγκλίνουν να υποστηρίξουν την κυρία προσπάθεια προς το Κίεβο. Άρα και γιατί, διότι είναι το διοικητικό κέντρο και αν πέσει το Κίεβο θα πέσει και η κυβέρνηση και βέβαια πάμε σε παράδοση. Σήμερα έχουμε στην Ουκρανία τον πόλεμο των πόλεων, τον πόλεμο της πολιορκίας. Καθώς οι Ουκρανοί έχουν αποφασίσει, όπως προείπαμε, να μην δώσουν αγώνα στις παιδιάδες τους, διότι έχουν μικρή στρατιωτική ισχύ και θα το δώσουν στις κατοικημένες πόλεις. Οι Ρώσοι φαίνεται δεν έχουν επιτύχει τις χρονικές επιδιώξεις που έχουν θέσει και είναι γεγονός ότι συνεχίζουν να έχουν την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης. Έχουν βέβαια σημαντικά κέρδη εδαφικά, χωρίς βέβαια να είμαστε σίγουροι κατά πόσο καλύπτονται οι επιχειρησιακοί αντικειμενικοί σκοποί, έτσι ώστε να υποστηρίξουν τον πολιτικό σκοπό για τον οποίο έγινε ο πόλεμος. Και ποιος είναι ο πολιτικός σκοπός που έγινε ο πόλεμος? Είναι καταρχήν η πτώση της ηγεσίας της Ουκρανίας και η χειραγώγηση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή η Ουκρανία να γίνει προτεκτοράτο της Ρωσίας, και νομίζω εκεί πάμε και με τα 15 σημεία που ανακοινώσανε σε ένα προσχέδιο απόψε η Financial Times, νομίζω εκεί οδηγούμαστε. Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας στρατηγία. Έγινε τις προηγούμενες ημέρες μια συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν. Βέβαια οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Εσάς σας ανησύγησε η συνάντηση αυτή καθ' αυτή? Ανησυχείτε κάτι από την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται? Διότι η εικόνα που εμείς σαν καθημερινοί άνθρωποι προσλαμβάνουμε είναι ότι η Τουρκία παίζει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο και ενδεχομένως να έχει μια γεωπολιτική αναβάθμιση. Αντιθέτως, ορισμένοι άλλοι λένε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και άρα προσπαθεί να κάνει αυτές τις κινήσεις για να εξισορροπήσει τις δυσκολίες στις οποίες θα περιέλθει. Είπατε άλλωστε και εσείς στην αρχή μια αναφορά, κάνατε μια αναφορά. Η Τουρκία είναι επίσης επιτιθέμενη στην Κύπρο και θα μπορούσε να προσομοιωθεί η καταδίκη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία με την τουρκική επίθεση και παρουσία στην Κύπρο. Ποια είναι η γενική εικόνα που έχετε με αφορμή το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν? Κύριε Σαββίδη, οι συνομιλίες μεταξύ των κρατών είναι επιβεβλημένες και κυρίως, πολύ περισσότερο μάλλον, με γειτονικά κράτη
που πρέπει να, να φροντίσουν για τη σταθερότητα της περιοχής και πρέπει να φροντίσουν και την ευημερία των λαών. Αλίμονο αν δεν υπάρχει επικοινωνία. Τι επικοινωνία όμως. Πρέπει να συνδιαλέγονται τα κράτη όταν οι συνομιλίες έχουν μια καθορισμένη ατζέντα, διέπονται από βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, όταν σέβονται την εθνική κυριαρχία και πάντως όχι βέβαια υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι άλλο πράγμα είναι οι διερευνητικές και άλλο είναι ο διάλογος, διότι άκουσα ότι θα πάμε και σε διερευνητικές. Οι διερευνητικές που άρχισαν το 2003 για να εξεταστούν κυρίως πολιτικά ζητήματα ίσον σημασίας, ώστε να γίνει μια ειχνηλάτηση των προθέσεων προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα αμίζων σημασίας. Εδώ στη χώρα μας ορισμένοι πρόθυμοι δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι για την Τουρκία υπάρχει μόνο μια λύση για ειρήνη. Με ελληνικά νησιά χωρίς υπαλληκορυπίδα, με γκρίζες ζώνες και διεκδίκηση νησιών μικρονήσων και βραχονησίδων, με καστελόριζα χωρίς επίρρεια, υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΣ, με αποστρατηγικοποιημένα νησιά, με τα τουρκικά αεροσκάφη να πετούν ανεξέλεγκτα πάνω από τα νησιά μας. Οι Τούρκοι μας το λένε απλά, κύριε Σαββίδη, ελάτε να συζητήσετε αυτά που διεκδικούμε εμείς και τότε θα ισχύσει η καλή γειτονία και θα έχουμε ειρήνη. Όταν πηγαίνεις σε συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς κανόνες, είναι σαν να δίνεις πιστοποιητική καλής διαγωγής στην Τουρκία, που επί 2 χρόνια τώρα υβρίζει την κυβέρνηση και υβρεί και ολόκληρο το λαό μας. Με τα σημερινά γεγονότα εκτιμώ ότι οι συνομιλίες, είτε διερευνητικές είτε κανονικές, δεν θα οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα. Απλώς συνομιλούμε για να συνομιλούμε. Και ενώ η χώρα μας γνωρίζει πλέον επακριβώς τις απαιτήσεις της Άγκυρας, την ίδια περίοδο πηγαίνει σε συζητήσεις και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο. Η θέση μας όταν πηγαίνουμε σε διάλογο θα πρέπει να είναι: πηγαίνω και συζητάω κάτι γιατί από το διάλογο πρέπει να βγω και εγώ κερδισμένος. Δεν θα είναι με τη λογική πάω για να δώσω. Βέβαια με την Τουρκία έχουμε ένα και μοναδικό θέμα να συζητήσουμε, την οριοθέτηση της υπαλλοκρηπίδος, και αυτό είναι διαχρονικά η εθνική μας πολιτική. Όμως δεν είναι μόνο τα εθνικά μας θέματα, έχουμε την οικονομία μας, τον τουρισμό μας, τις διεθνείς σχέσεις μας και οφείλουμε να ομιλούμε. Και οφείλουμε να έχουμε λοιπόν ανοιχτούς διάβλους με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα και σε στρατιωτικό επίπεδο. Μάλιστα. Τώρα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι αισιοδοξία έφερε. Δεν ξέρω αν είναι τόσα αισιόδοξα τα μηνύματα που στείλαμε στον ελληνικό λαό, όμως πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία μας έχει στείλει επανειλημμένα σε πολλές περιόδους μηνύματα αισιοδοξίας και ήταν ένας πολιτικός ελιγμός. Πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Μάλιστα. Αρχηγέ, το τελευταίο διάστημα με την παρότρινση και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έστειλε και αυτή οπλικά συστήματα, κάποιας μορφής οπλικά συστήματα και όπλα στην Ουκρανία. Αυτό το έκανε και με δημόσιες δηλώσεις και με δημόσιες εμφανίσεις και παρουσιάσεις στις τηλεοράσεις. Η πρώτη με ερώτηση είναι αν αυτή η τακτική ήταν η επιβεβλημένη. Και η δεύτερη είναι, εκτός από τα, όπως έγραψε η Καθημερινή τις προηγούμενες ημέρες, εκτός από τα Καλάζνικοφ έχουν σταλεί και αυτά τα βλήματα για των 122 χιλιοστών, κάποια από αυτά, μπορεί να είναι χιλιάδες εν πάση περιπτώσει που έχει η χώρα στα νησιά, αλλά και κάποια από αυτά. Μήπως και σε συνδυασμό και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό δίκτυο, πιστεύετε ότι υπάρχει μια διολίσθηση, μια αρχή αποστρατιωτικοποίησης δια της διολιστήσεως των νησιών? Γιατί διάβασα και ένα ενδιαφέρον άρθρο σας, στο οποίο ήσασταν και έτσι αρκετά αιχμηρός σε ό,τι αφορά αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να λέμε την άποψή μας, κύριε Σαββίδη, και να μην είμαστε σιωπηλοί, να αναμένουμε την καρέκλα ή να αναμένουμε να μας τοποθετήσουν
Να μην το, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι όπως τελευταία κάποιον συνάδελφο. Καταρχήν να πούμε για την αποστολή των όπλων στην Ουκρανία. Είναι μία-μία την ερώτηση, διότι θέτεται ερωτήσεις πολύ πλατιές και καλώς κάνετε. Καταρχήν εκτιμώ ότι έπρεπε να αναμένουμε χρονικά να σταθμίσουμε τις ευρείες αλλά και τις στενές επιπτώσεις που θα είχε η ενέργεια αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Και να μην γίνουμε εμείς η αιχμή του δόρατος της δυτικής στρατηγικής έναντι της Ρωσίας, η οποία έχει σοβαρά συνέπειες σε αυτή η αποστολή σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, στο διπλωματικό και στο στρατιωτικό. Εμείς στείλαμε όπλα στους Ουκρανούς και οι Ουκρανοί βέβαια ευχαριστούν τους Τούρκους. Οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλαν ιατροφαρμακευτική και ψυχική βοήθεια νομίζω. Το ίδιο έκανε συνετά και η Κύπρος. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες αντελήφθησαν ότι μάλλον λάθος ενέργεια ήτανε και έπρεπε να το σκεφτούμε καλύτερα και κυρίως να μην το δημοσιοποιήσουμε τόσο έγκαιρα και τόσο πολύ. Αν είδατε τελευταία μια δημοσκόπηση για το θέμα αυτό, το 75% του κόσμου είπαν ή των Ελλήνων ήταν αντίθετοι προς αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης. Γι' αυτό κύριε Σαββίδη ήλθε πλέον νομίζω η εποχή και εμείς να βάζουμε πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους το εθνικό μας συμφέρον. Η πηξίδα της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και μόνο. Και όχι να γίνουμε αρεστοί σε φίλους και συμμάχους. Τώρα για την αποστρατικοποίηση των νησιών δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός ο οποίος μπορεί να σκεφτεί αυτή τη λύση αυτή την περίοδο. Η αποστρατικοποίηση των νησιών μας έγινε για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι δεν έχουν εκλείψει. Η στρατιωτικοποίηση έγινε. Όμως, η στρατιωτικοποίηση όμως έγινε. Θα μου επιτρέψετε, υπάρχει μια πολιτική ελίτ, μια πνευματική ηγεσία, να πω έτσι, εδώ στη χώρα μας, που έχει τέτοιες αντιλήψεις. Να τα βρούμε. Σε τι να βρούμε, κύριε Σαββίδη, δηλαδή να πάρουμε τα οπλικά μας συστήματα και να βρεθούμε όπως στην Κύπρο το 1974 που πήραμε τη μεραρχία μας και βρέθηκε, θα το πω ομά, ξεβράκο το νησί. Νομίζω ουδής θα τολμήσει να πράξει είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά σε αυτό το θέμα. Τώρα καθώς μιλάμε, αρχηγέ, στο κινητό μου ήρθε ένα μήνυμα από φίλο ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει και μου λέει ότι ακούγεται πως ενδεχομένως και τα S-300 να τα δώσουμε στους Ουκρανούς, να τα στείλουμε στους Ουκρανούς. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο? Θέλατε να το σχολιάσετε? Όχι κύριε Σαββίδη, δεν νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε τέτοια θέματα διότι δεν είναι, αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σοβαρά, δεν μπορεί πράγματα να γίνουν. Μάλιστα. Είναι σοβαρά θέματα, νομίζω δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Όμως οι S-300, όπως γνωρίζετε, τους είχαν αγοράσει οι Κύπροι. Και κάποια στιγμή, λόγω αντιδράσεων συμμάχων, τους πήραμε εμείς και τους έχουμε εμείς σε συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να λέμε θα το δώσουμε στους Ουκρανούς και ούτω καθεξής. Ούτε για τα RM-70 επίσημα μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε τέτοια βλήματα. Το έγραψε η Καθημερινή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι είναι μια έγκυρη εφημερίδα. Και, έγκυρη εφημερίδα, δεν αμφισβητεί αυτό κανένας, αλλά οι πληροφορίες της μπορεί, νομίζω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Τώρα, επειδή στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα περάσουμε σε λίγο, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την δική μας αποτρεπτική δυνατότητα, ήθελα τώρα εδώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Μία είναι, εάν τώρα σε αυτά τα οπλικά συστήματα, αυτά τα οπλικά συστήματα είναι σοβιετικής κατασκευής, ενδεχομένως να υφίσταται στο παρασκήνιο πιέσεις και η κυβέρνηση να τα αποσύρει λόγω του σοβιετικού τους χαρακτήρα. Και τώρα μάλιστα μπορεί να επικαλεστούν και το γεγονός ότι είναι σε ένα εμπάργο γενικώς η Ρωσία. Αυτό το ενδεχόμενο πώς αντιμετωπίζετε? Τώρα θα μου πείτε, εγώ στρατιωτικός είμαι, δεν είμαι πολιτικός, αλλά τώρα πείστε,
Έχετε κύριε Σαββίδη, όχι, θα απαντήσουμε κύριε Σαββίδη, δεν υπάρχει λόγος να μην. Κύριε Σαββίδη, πότε πήραμε αυτά τα οπλικά συστήματα? Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης πήραμε ένα μέρος δωρεά από την τότε Γερμανία. Τα φέραμε στη χώρα μας εν γνώση του ΝΑΤΟ, εν γνώση των συμμάχων. Εν συνεχεία, ύστερα από 10 χρόνια νομίζω, αγοράσαμε οπλικά συστήματα από τη Ρωσία εν γνώση του ΝΑΤΟ, χωρίς να έχουμε καμία επίπτωση. Επιχειρήσαμε λίγο αργότερα να αγοράσουμε τα BMP-3, δηλαδή τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία ήταν ένα άριστο οπλικό σύστημα, αλλά όμως επενέβη ο παράγων οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοι και δεν μας επέτρεψαν και επί εποχής του Κώστα του Καραμαλή δεν έγινε η αγορά. Άρα λοιπόν τώρα θα θυμηθούν οι σύμμαχοι ή το ΝΑΤΟ για τα οπλικά συστήματα που έχουμε σε κρίσιμα σημεία της χώρας μας και είναι η ραχοκοκαλιά της αμήνης μας? Δεν νομίζω και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να επέμβουν είτε το ΝΑΤΟ είτε να μας πιέζουν να πάρουμε αυτά τα όπλα από τις περιοχές που τα έχουμε τοποθετήσει. Και σε αυτή την ενότητα, και θα κάνουμε μια μικρή διακοπή ενός λεπτού για τις διαφημίσεις μας, να ξεκουραστεί και εσείς ένα λεπτό. Αν κουραζόμαστε τόσο εύκολα, κύριε Σαββίδη, τότε μάλλον έχουμε αποτύχει. Καλά, είναι μια εύσχημη πρόταση για να κάνουμε την διαφημιστική μας διακοπή. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει επίσης με κάτι που οθούν οι τηλεθεατές να το κάνω. Υπήρχε δυνατότητα κάποιας ήπιας στρατιωτικής επέμβασης, με διπλωματική κάλυψη βεβαίως, για βοήθεια στους Έλληνες της Μαριούπολης, όπως έγινε για παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια με την επιχείρηση Χρυσό Μαλωδέρας? Βέβαια. Και καλώς το ρωτήσατε. Νομίζω ότι έπρεπε να επέμβει. Αλλά όμως όταν κόβεις κάθε δεσμό με την Ρωσία, είναι επόμενο να έχουμε φτάσει εδώ. Και από θαλάσσης και από ξηράς έπρεπε να βοηθήσουμε τους ομογενείς. Και νομίζω υπήρχε και σχέδιο, υπάρχει και σχέδιο. Τώρα γιατί δεν εφαρμόστηκε και πώς, δεν τα γνωρίζω αυτά. Είναι θέματα επιχειρησιακά και τα γνωρίζουν καλύτερα αυτοί οι οποίοι έχουν τις τύχες της χώρας. Σε ένα λεπτό, στρατηγέ, θα είμαστε πάλι μαζί. Μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένος σήμερα ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαζιάς. Αρχηγέ, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Είναι κοινός τόπος ότι οι ένοπλες δυνάμεις και η μαχητική τους ικανότητα αποτελούν μια από τις σημαντικές παραμέτρους της αποτροπής, διότι το δόγμα μας είναι αποτρεπτικό. Έχουν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις τη δομή, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και ασφαλώς την χωροταξική διάταξη για να υλοποιήσουν αυτόν τον ρόλο? Κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι οι παράγοντες στους οποίους αναφερθήκατε τα τελευταία χρόνια έχουν σταθεροποιηθεί. Η αλλαγή της δομής των ενόπλων δυνάμεων βέβαια από χρόνια τώρα έχει επιχειρηθεί να αλλάξει, αλλά βρίσκει αγγυλώσεις τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο και στο στρατιωτικό, για να μην ευλογάμε μόνο τα γένια μας. Μελέτες πολλές, λίγα αποτελέσματα. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, γίνονται βήματα πλέον προς την ορθή κατεύθυνση. Πλέον έχουμε καταλήξει στην οργάνωση και στη διάταξη και μένει ή να προμηθευτούμε τα νέα οπλικά συστήματα που θα υποστηρίξουν και τη νέα δομή και βέβαια θα αντικαταστήσουν αυτά τα οπλικά συστήματα που προείπαμε, τα οποία τα έχουμε σε κρίσιμες περιοχές της πατρίδος μας, τα οποία έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους.
Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, διότι είναι αντιδιολογικό, διότι αυτά άπτονται άμεσα του έργου της στρατιωτικής ηγεσίας, που σήμερα δίνει αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες, οικονομικές και όχι μόνο, για να κρατήσουν, να διατηρήσουν τις ένοπλες δυνάμεις αξιόμαχες. Εδώ θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας όμως και σε όλους τους Έλληνες ότι η Τουρκία, κύριε Σαββίδη, μπορεί να έχει αριθμητική υπεροχή έναντι της χώρας μας και σε ορισμένους τομείς και ποιοτική. Ωστόσο, με εξαίρεση το προσωπικό, η θέση της Τουρκίας δεν είναι ούτε συντριπτική ούτε προεξοφλεί το υπέρ της αποτέλεσμα σε μια τυχόν σύραξη. Στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου δεν θα κερδίσει ο πολυπληθέστερος. Θα κερδίσει ο πλέον ευέλικτος, θα κερδίσει ο πλέον αποτελεσματικός, θα κερδίσει ο πλέον εκπαιδευμένος και στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου και των νησιών μας. Και αυτός ποιος είναι? Ο ελληνικός στρατός, που έχει γίνει ένα με το Αιγαίο, έχει γίνει ημέρα και νύχτα ένα με τα νησιά μας. Στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Εύρου γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και γι' αυτό να είστε βέβαιοι ότι δεν θα επιχειρήσουν ποτέ. Επίσης θα θέλω να σας τονίσω ότι μετά το προξικόπημα στην Τουρκία, αν και πέρασαν 6 έτη, έχει αφήσει μεγάλες ανοιχτές πληγές στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και αυτό δημιουργεί πολλά τρωτά σημεία. Άφησε τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις ταπεινωμένες και αποδυναμωμένες. Έπληξε τη συναδελφική αλληλεγγύη και είναι βαθιά διαιρεμένες οι ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε, πέραν τι κάνει ο αντίπαλος, να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις, να δημιουργήσουμε συμμαχίες με κράτη που έχουν κοινά συμφέροντα. Οφείλουμε να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε. Και η ενίσχυση της άμυνας, δηλαδή της αποτροπής, είναι, κύριε Σαββίδη, αυτοσκοπός για κάθε νουνεχή κυβερνήτη. Μάλιστα. Αρχηγέ, δεν σας κρύβω ότι καθώς ανακοίνωσα ότι θα έχουμε αυτή τη συνομιλία, αρκετοί συνάδελφοί σας και μάλιστα υψηλού βαθμού επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Και επειδή εκτιμούν τη γνώμη σας, σας υπολείπτονται πάρα πολύ και η ενεργία και η εναποστρατεία συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Βλέπουν ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ πρώην στρατιωτικών σε επίπεδο ακόμα και αρχηγών, ότι η σημερινή δομή των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι ικανοποιητική, διότι τα θέτει όλα στην αρμοδιότητα ενός ανδρός και ότι στη λογική ότι δεν μπορεί όλα να τα ξέρει ένας. Άλλοι λένε επίσης ότι αυτή η δομή είναι η σωστότερη και ότι δεν χρειάζονται τα γενικά επιτελεία. Άλλοι λένε ότι η δομή των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να προετοιμάζει το στρατό για πόλεμο, αλλά χρειάζεται και ένας επιχειρησιακός διοικητής, ο οποίος θα διεξάγει τον πόλεμο. Δεν σας κρύβω ότι εγώ έχω μπερδευτεί, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις διάφορες απόψεις. Νομίζω, κύριε Σαββίδη, ότι οι υφιστάμενοι νόμοι καθορίζουν το νομικό καθεστώς, καθορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες του γενικού των επιτελείων σε σχέση με το ΓΕΘΑ και σε σχέση με το Υπουργείο. Έχουμε την κάθετη διοίκηση, άρα λοιπόν το επιχειρησιακό κομμάτι το έχει εν καιρό πολέμου ο ΓΕΘΑ. Την εκπαίδευση και την διοίκηση, τη διοικητική διοίκηση την έχουν τα επιτελεία μας. Τώρα είναι και θέμα προσώπων, βέβαια, όταν φτάνουμε σε αυτές τις θέσεις. Δεν είμαι της άποψης του ενός προσώπου ότι τα ξέρει όλα, γι' αυτό υπάρχουν τα επιτελεία. Και να έχετε υπόψη σας ότι στα επιτελεία έχουμε πολύ φωτεινά μυαλά που νομίζω ότι δεν υπάρχουν έξω στον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι, όταν φεύγουν αυτά τα φωτεινά μυαλά πολύ γρήγορα από το στρατό μας, αυτά μεγαλουργούν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό. Εκτιμώ ότι η συνεργασία των επιτελείων είναι άριστη και έτσι πρέπει να είναι, και με την πολιτική ηγεσία πρέπει να είναι άριστη οι σχέσεις. Βέβαια,
Εδώ θα πω ότι σε κάθε κρίση νομίζω ότι πρέπει να κυσαία να κάνουμε στο ΕΤΚΕΠΗ, όπου να συνηθίσουν και οι πολιτικοί να εκπαιδευτούν, να πω, δεν είναι ντροπή, σε θέματα κρίσεων, και να δίνουμε και το μήνυμα προς τα έξω, όχι για θέμα να ανησυχούν, να δίνουμε τις αποτελεσματικότητες και του στρατιωτικού αλλά και του πολιτικού κόσμου. Αρχηγέ, οι αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις εστιάζονται κυρίως στην ενίσχυση της αεροπορίας και του ναυτικού. Είναι αυτό μια επιλογή ότι η όποια ρευστότητα και κλιμάκωση στρατιωτική με την Τουρκία θα γίνει από τα δύο αυτά όπλα, άρα με το στρατό ξηράς καλώς έχουν τα πράγματα, ή πιστεύετε ότι και εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες στοχευμένες έστω ενισχύσεις? Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορείτε να μας πείτε πού θα μπορούσε να γίνει? Αυτό βλέπετε στην Ουκρανία, που είναι ένα συμβατικός καθαρά πόλεμος. Αυτό βλέπετε στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή? Στην Ουκρανία έχουμε στεριά. Εδώ μιλάμε για αν θα απειληθεί η Ελλάδα, θα απειληθεί στα νησιά. Καλώς, κύριε Σαββίδη, η πολιτική ηγεσία με πρόταση της στρατιωτικής ηγεσίας απεφάσισε την ενίσχυση πρώτα της πολεμικής αεροπορίας, και πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε και τα υπόλοιπα αεροσκάφη μας, πρέπει να πάρουμε και αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, να φτιάξουμε Ταμείο Εθνικής Άμυνας και να βοηθήσουμε όλοι. Ορθώς ενισχύσαμε το πολεμικό μας ναυτικό, και εδώ πρέπει να δούμε και τον εξυγχρονισμό και των άλλων μονάδων. Αυτή τη στιγμή απαιτείται να πάρουμε για το στρατό ξηράς ένα οπλικό σύστημα ΑΑ μέσου ελληνικούς, να αντικαταστήσουν αυτά που έχουν, τα παπαλαιωμένα που έχουμε πει, που έχουμε στις κρίσιμες περιοχές της πατρίδος μας, να πάρουμε μεγάλου ελληνικούς αντιαρματικά, αντιαβακικά, και βέβαια πρέπει να ενισχύσουμε, να εξυγχρονίσουμε τον βασιλιά των όπλων μας, το πεζικό. Απαιτείται η αγορά και η προμήθεια ενός τεθωρακισμένου οχήματος μάχης άμεσα, διότι πήραμε άρματα και αυτή τη στιγμή διαθέτουμε ένα στόλο αρμάτων των πλέον σύγχρονων, νομίζω, στην Ευρώπη, και δεν έχουμε, και έχουμε το πεζικό μας που ακολουθεί τα άρματα, που μάχεται μαζί με τα άρματα, είναι αυτό που θα καταλάβει το έδαφος, είναι αυτό που θα διατηρήσει το έδαφος μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μες, τα οποία θέλουν εξυγχρονισμό. Ναι. Θέλουμε να πάρουμε ένα εθνικό όχημα να φτιάξουμε κι εμείς επιτέλους. Είχαμε φτιάξει το Στάιγερ, δεν μπορεί 50 μεταφοράς προσωπικού και μέσων, δεν μπορεί 50 χρόνια να έχουμε το ίδιο όχημα. Άρα λοιπόν να δούμε την αμυντική μας βιομηχανία, να την εξυγχρονίσουμε, να την βοηθήσουμε, να αναλάβει αυτά τα έργα και να φτιάξουμε το εθνικό μας όχημα, το οποίο θα προμηθεύσει τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως, κύριε Σαββίδη, όλα αυτά καλά είναι τα οπλικά συστήματα. Το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέξουμε το προσωπικό μας. Ακριβώς, εδώ είμαστε. Πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να δούμε το προσωπικό μας, το οποίο σε κάθε δύσκολη περίπτωση της πατρίδος, και δεν μιλώ εκτός αποστολής, βλέπουμε να είναι μπροστά. Όμως, δεν νομίζω ότι τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις όταν, παρά που δεν έχουμε συζητήσει και ούτε συζητήσαμε ποτέ την οικονομική μας διάσταση στο στράτευμα, δεν μπορεί να λέμε ότι τιμάμε το στράτευμα όταν τον αρχηγό μας, του ΓΕΔΑ, του δίνουν 2.800, και ο υπάλληλος, ο μετακλητός που προχθές τον προσέλαβαν, παίρνει 2.500 και 3.000. Δεν μπορεί ο πιλότος μας, ο οποίος μάχεται στον αέρα του Αιγαίου, κινδυνεύει καθημερινώς, να παίρνει 1.200, και ο μετακλητός υπάλληλος που το πήραμε για καθαρά κομματικούς λόγους να παίρνει 2.500 και 3.000. Δεν μπορεί, κύριε Σαββίδη, να λέμε ότι τιμάμε τις ένοπλες δυνάμεις, ότι τα στελέχη μας
νύχτα μέρα μέσα στη λάσπη, στο κρύο, να δίνουν τον αγώνα στον Εύρο τους και εμείς να τους δίνουμε ένα, θα το πω, ένα ψωροκόμματο, να τους λέμε με 1.000 ευρώ πλήρωσε νίκιο, πλήρωσε όλες τις οικογενειακές επιβαρύνσεις και αυτός που κάθεται στο air condition, δεν θα πω, θα προχωρήσω παρακάτω, να παίρνει 2.000 και 3.000. Ή αν εσείς τα βλέπετε δίκαια αυτά, νομίζω ότι θα μου πείτε, ρε αρχηγέ, δεν τα έχεις πει. Βεβαίως τα είχα πει, κύριε Σαββίδη, και όταν ήμασταν ενεργεία και τα έλεγα και στις συγκεντρώσεις των στελεχών. Συμφωνώ μαζί σας, δεν θα έλεγα κάτι αντίθετο εγώ. Στρατηγέ, ένα άλλο στοιχείο που προάγει το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων είναι και το σύστημα αξιολόγησης. Δηλαδή, εάν ένας στέλεχος νιώθει ότι αδικήθηκε ή ότι υπάρχουν δομές και θεσμοί που, εν πάση περιπτώσει, προάγουν τους συμμετέρους και δεν παίρνουν υπόψη τον κόπο που καταβάλει κάποιος εργαζόμενος, ένας στρατιώτης, αυτό νομίζω ρίχνει και το ηθικό του κακά τα ψέματα. Σου λέει τώρα για ποιο πράγμα τώρα, τι, που βρεθήκαμε και για ποιο πράγμα παλεύουμε. Να προσπαθήσω χωρίς ανταμοιβή. Δηλαδή, η ανταμοιβή για αυτούς είναι η εξέλιξη, είναι η αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Δεν είναι μόνο το μπράβο που θα πάρουν στην αναφορά το πρωί. Πιστεύετε ότι είναι καλό το σύστημα αξιολόγησης των ενόπλων δυνάμεων? Κύριε Σαββίδη, αυτό το πλαίσιο των κρίσεων των ενόπλων δυνάμεων ισχύει από τη δεκαετία του 60 με ελάχιστες, νομίζω, και με ορισμένες τροποποιήσεις που έγιναν διαχρονικά. Όμως, νομίζω ότι με τον ισχύο νόμο πράγματι υπάρχει μια τεράστια σπατάλη του ανθρώπινου δυναμικού και υπάρχουν βέβαια και αδικίες οι οποίες διέπουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Βλέπουμε στο βαθμό του συνταγματάρχου και τον αντίστοιχο βαθμό των άλλων κλάδων να αποστρατεύονται στελέχη στην πιο παραγωγική ηλικία τους και για τις οικογένειές τους αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κατ' επανάληψη έχουν υποβληθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης προτάσεις με πλήρη νομοθετικό περιεχόμενο μετά από διαβουλεύσεις των κλάδων για εξυγχρονισμό της νομοθεσίας περί προαγωγών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και προσαρμογής στα συμμαχικά πρότυπα χωρίς όμως επιτυχία. Οι οπισθέλκουσες δυνάμεις υπερτερούν και σε αυτό δεν ευθύνονται μόνο οι πολιτικές ηγεσίες αλλά και οι στρατιωτικές και δεν βγάζω έξω τον εαυτό μου. Μάλιστα. Θα πρέπει να αναλυθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, κύριε Σαββίδη, που θα αλλάξει το σύστημα προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας για να αποστρατεύει, για να διώχνει στελέχη που δεν συμπαθεί, να διώχνει στελέχη που δεν ανήκουν στην παρέα, που να διώχνει στελέχη που δεν τρέχουν στα κομματικά γραφεία. Νομίζω πρέπει να δούμε τη δημιουργία μιας παράλληλης επιτηρίδας για αυτούς που δεν κρίνονται με αντικειμενικούς λόγους να προαχθούν στον επόμενο βαθμό λόγω χάρη του ταξιάρχου και να συνεχίσουν τη σταδιορομία τους μέχρι τα 60 τους, όπως γίνονται σε όλους τους στρατούς. Είναι καιρός, νομίζω, να προσαρμοστούμε και εμείς στη συμμαχική κανονικότητα, κύριε Σαββίδη, και να δείξουμε έμπρακτα το σεβασμό στα στελέχη μας που επί 40 χρόνια δίνουν τον αγώνα τους στα νησιά μας, στον Εύρο, μακριά πολύ από τις οικογένειές τους. Λοιπόν, συνάδελφοί σας, αρχηγέ, μου λένε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο εκπαίδευσής μας και κατά τη διάρκεια της θητείας. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας που έχουν αποστρατευτεί και ακόμη και έφεδροι, θα έλεγα, έχουμε και εμείς εδώ την τύχη να έχουμε έναν τέτοιον, ο οποίος υπηρέτησε και υπό τα διαταγά σας ως ΑΓΕΣ. Εδώ στο κοντρόλ έχουμε έναν συνάδελφο, ο οποίος στις ειδικές δυνάμεις. Έπρεπε να με είχε διοικητή επιλαρχίας. Όχι, αυτό ήταν ειδικές δυνάμεις. Ειδικές δυνάμεις. Νομίζω ειδικές δυνάμεις δεν πρέπει να. Δεν θα το δεχτώ ότι ήταν ανεκπαίδευτος. Έχει ζητήσει επανειλημμένος ο ίδιος να πάει σε καμία άσκηση. Του αρέσει. Και δεν τον παίρνουν, δεν τον καλούν. Εδώ δηλαδή έχουμε φαινόμενα, άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν σε μια άσκηση, εν πάση περιπτώσει. Προσφέρονται μόνοι τους. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια δυστοκία.
Ναι, κάτι δύσκολο στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα και στο θέμα της εκπαίδευσης. Αυτά τα λένε τώρα. Εγώ είμαι μεγάλο στην ηλικία του. Είμαι 68 χρονών, όταν ξέχασα πότε υπηρέτησα. Εν πάση περιπτώσει, για να σας πω αν. Κύριε Σαββίδη, ναι. Η 9μηνη θητεία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και στην ετοιμότητα της παραγόμενης εφεδρείας. Τα οποία βέβαια επιτείνονται, όπως γνωρίζετε, και από τη μη εκπαίδευση της εφεδρείας μετά την απόλυσή της λόγω οικονομικών προβλημάτων. Εμείς τι κάναμε? Ήρθε μια εποχή και κάποιος υπουργός αποφάσισε να μειώσει τη θητεία στους 9 μήνες, με την προϋπόθεση βέβαια να προσλάβουμε 15.000 μόνιμους ΕΠΟΠ. Όμως ήρθε η κρίση, δεν προσλάβαμε 15.000 ΕΠΟΠ, η θητεία παρέμεινε για κομματικούς και ψηφοδελικούς λόγους στους 9 μήνες, παρά την αντίθετη γνώμη των ηγητών στρατιωτικών ηγεσιών, αυτό συντοπιούμε, όλοι οι αρχηγοί των κλάδων το επισήμαναν. Όμως ήρθε φέτος τον Ιούνιο και αυξήθηκε η θητεία στους 12 μήνες. Και όμως και εδώ, κύριε Σαββίδη, βάλαμε πολλούς αστερίσκους, με αποτέλεσμα, μάλλον το αποτέλεσμα να μην είναι ικανοποιητικό της αυξήσεως. Δηλαδή βάλαμε τις ζώνες. Όσοι υπηρετούν σε εμπρός σχηματισμούς, 9 μήνο. Όσοι υπηρετούν πίσω, 12 μήνο. Άρα λοιπόν δηλώνουν να υπηρετούν πίσω στα σπίτια τους και είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Με 9 μήνες θητεία δεν μπορεί να υπάρξει πλήρη εκπαίδευση, κυρίως στα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Γι' αυτό χρειάζεται αύξηση πραγματική, 12 μηνών φτάνει, αρκεί να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους. Να υπηρετούν πρώτα στις μονάδες μπροστά και μετά οι ανάγκες στις μονάδες και στους σχηματισμούς σας πίσω να υλοποιούνται με την επιστροφή ορισμένων στρατιωτών, με ορισμένα κριτήρια που κάποτε τα είχαμε βάλει. Αλλά και αυτά τα καταστρατηγήσαμε για τους γνωστούς λόγους και έχουμε ευθύνες και εμείς οι στρατιωτικοί. Και σας λέω και πάντα, θα το λέω, δεν βγάζω έξω και τον εαυτό μου από τις ευθύνες. Άρα λοιπόν, κύριε Σαββίδη, πέστε στον έφεδρο ότι νομίζω από φέτος θα έχουμε μια μαζική προσέλευση και εκπαίδευση των εφέδρων μας. Μάλιστα. Στις ασκήσεις του φθινοπόρου. Όμως θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε και τους εθελοντές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν οργανώσει τους συλλόγους, οι οποίοι βλέπει στην Αττική να έχουμε 2.000 άτομα να είναι γραμμένοι στο Σύλλογο Εφέδρων Οπλιτών και κάθε Σαββατοκύριακο να εκπαιδεύονται μόνοι τους από δοκίμους παλιούς, ενδεχομένως και από αποστράτους συναδέλφους, σε τακτικές ασκήσεις. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς από ιδιοληψίας και μόνο τι κάναμε? Τους κατηγορήσαμε. Με τι τους κατηγορήσαμε? Πάλι την ίδια καραμέλα. Ότι δεν είναι δημοκράτες, ότι είναι φασίστες, ότι είναι χρυσαυγίτες, ό,τι θέλετε πέστε τους. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί οι περισσότεροι, γιατί το κάνουν αυτό? Από αγάπη προς την πατρίδα, και να μην πω και για την άλλη έκφραση και για τι άλλο. Μάλιστα. Την οποία την αντιλαμβάνονται και την αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Επιπλέον, κύριε Σαββίδη, έχουμε και μια παλαϊκή άμυνα, την οποία ενώ την έχουμε οργανώσει με νόμο το 98, την έχουμε ξεχάσει πλέον στη χώρα μας. Τη βλέπουμε να εφαρμόζεται στην Ουκρανία. Πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Εδώ θα σας ρωτήσω, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση και θα παρακαλούσα, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας σε ένα λεπτό, μια σύντομη απάντηση. Είναι με κάποιες διορθώσεις το σύστημα που λειτουργούμε, είναι καλό και μπορεί να είναι αποτελεσματικό, ή πρέπει να περάσουμε σε μια φάση τύπου Ισραήλ? Κύριε Σαββίδη, όταν μιλάμε για Ισραήλ, μιλάμε ένα προϋπολογισμό 29 δις, μιλάμε για θητεία 2 χρόνων, θητεία γυναικών, εφεδρεία εκπαιδευόμενη κάθε χρόνο, για να έχουμε την οικονομική δυνατότητα, ναι, να πάμε στο Ισραήλ.
τα στελέχη μας, να γνωρίζετε, και οι σχολές που παράγουν τα στελέχη μας και των όπλων, οι σχολές είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Το πρόβλημά μας, κύριε Σαββίδη, είναι στη θητεία. Ή αν θυμάστε, με 29 μήνες θητεία, όπως έχουν τώρα οι Ισραηλίτες, ο στρατός μας ήταν ανίκητος. Βέβαια μπορώ να πιστεύω ακόμη, όπως σας προείπα, ότι και τώρα ο στρατός μας είναι αίτητος. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ, αρχηγέ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και την τιμή, πράγματι τιμή που μας κάνατε. Να είστε καλά, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας παρακολουθώ για τον πατριωτικό σας λόγο και σας συγχαίρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.